Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τους πολίτες του Δήμου μας. Η Κοζάνη αλλάζει, καθώς από σήμερα ανήκει στις 100 πόλεις της Ευρώπης που θα καταστούν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες μέχρι το 2030. Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, η Κοζάνη θα αποτελέσει πόλη πρότυπο για όλη την Ευρώπη, επιτυγχάνοντας την κλιματική ουδετερότητα 20 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2030, έναντι του διακηρυγμένου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η πρόταση που καταθέσαμε το Γενάρη του 2022 αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες, καθιστώντας την Κοζάνη μια από τις πόλεις πιλότους για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η ένταξή μας στην οικογένεια των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ευρώπης αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, μια μοναδική ευκαιρία και μια τεράστια πρόκληση. Η τοπική κοινωνία θα επωφεληθεί στο σύνολό της μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών ευκαιριών, θέσεων εργασίας, εξοικονόμησης πόρων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί μια πρόκληση. Η αλλαγή του αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου της περιοχής αποτελεί μονόδρομο. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Η επιλογή μας δικαιώνει πλήρως. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε έπειτα από την πρωτοβουλία που ανέλαβα το καλοκαίρι του 2021, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους Δημάρχους της Ευρώπης. Η ένταξή μας στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το σύνολο των πολιτικών μας που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων το στρατηγικό μας σχέδιο για την έξυπνη πόλη, το σχέδιο για την κυκλική οικονομία και την πρόταση του ΣΔΙΤ που ήδη έχει εγκριθεί από τη Διευπουργική Επιτροπή. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία και βέβαια όλους τους υποστηρικτές μας στην προσπάθεια αυτή. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες που μετά το κάλεσμά μου υιοθέτησαν το πρόγραμμα για την κλιματική ουδετερότητα. Ευχαριστώ.